τι είναι ορθοδοξία. Μαρτύριο και ευπία. Τρίτο μέρος του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου. Η εορτή της Ορθοδοξίας μας έδωσε αφορμή να σκιαγραφίσουμε το χαρακτήρα της. Μερικές πινελιές στο πορτρέτο της ήταν η Ιερά Παράδοσης, το μυστήριο Θείας Ευχαριστίας, η Εν Χριστώ Ελευθερία και η Αγιώτης. Τι υπολείπεται τώρα για να ολοκληρώσουμε? Πέμπτον, μαρτύριο. Μία ακόμη πινελιά, αλλά αυτή είναι κόκκινη. Είναι το αίμα. Ποιο αίμα? Όχι το ξένο, αλλά το δικό μας. Η εκκλησία μας ποτίστηκε και έγινε δέντρο μεγάλο με δύο πράγματα. Δάκρυ μετανοίας και αίμα μαρτυρίου. Τον όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει. Χριστέ ο Θεός. Η εκκλησία λέει στολίστηκε με τα αίματα των μαρτύρων, σαν με αλουργίδα βασιλική, και λάμπει και αστράφτη. Και ερωτώ, ποιος άλλος από τους χριστιανούς έχισε τόσο αίμα για την πίστη του Χριστού? Οι Προτεστάντες, οι Παπικοί, ποιοι? Ξέρετε τι είναι η Ορθοδοξία? Δεν υποτιμώ τους κόπους των παπικών ή τα κηρύγματα των Προτεσταντών, αλλά εάν ο χριστιανισμός είναι ένα στράτευμα, η Ορθοδοξία είναι η εμπροστοφυλακή. Οι Ορθόδοξοι δεν καυχόμεθα, το λέμε αντικειμενικά. Εδώ, στη γωνιά που σταθήκαμε στην Ανατολή, που μας εφύτευσε ο Θεός, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Εάν σπάσει η Ορθοδοξία, δεν θα υπάρχει χριστιανισμός. Εμπρός στρατιώτες, σαρπίζει. Προχωρείτε, προχωρείτε. Και πέφτουν και συνεχώς πέφτουν κορμιά και ματώνει το χώμα και γέμισε η γη μυριάδες μαρτύρων. Ποτάμια αίμα έχισε αυτή η Ορθοδοξία. Και έτσι αποδεικνύεται η γνησιότης. Θέλετε να καταλάβετε τον χριστιανό και τον κληρικό? Θέλετε να καταλάβετε τους παπάδες σας, τους δεσποτάδες σας, τους θεολόγους σας? Παρατηρήστε ποιος είναι έτοιμος για θυσία, ποιος διώκεται. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Όποιος θέλει να κρατήσει το Ευαγγέλιο θα διωχθεί στον κόσμο αυτόν. Ο κλήρος του δικαίου, του τιμίου ανδρός, του ειλικρινούς κήρυκος του Ευαγγελίου είναι ο διωγμός. Και διώχθηκε πράγματι η κατά Ανατολάς η Εκκλησία. Έδωσε αγώνα. Πού? Εναντίον των αιρετικών, παραδείγματος χάρη των οικονομάχων, επί 100 και πλέον έτη. Εμπρός στο φυλακή, δεν είπαμε? Ξέρεις πόσο αίμα έχισε η Εκκλησία μας να αναχαιτήσει? Ποιο? Το Ισλάμ. Αχ, ζωντανεύει πάλι το Ισλάμ, θηρίο που κοιμόταν. Δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν θέλω τώρα να μπω στην πολιτική. Είναι έξω από το στόχο μου. Ξύπνησε πάλι το Ισλάμ με κεφαλές πολλές. Τι κύμα της αβύσσου είναι αυτό? Σαν ακούω αποκάλυψη. Είδα να βγαίνει θηρίο από την έρημο. Το θηρίο του Μωάμεθ και προχώρησε και έφτασε μέχρι πού? Μέχρι τη Βιέννη και απέναντί του στάθηκε. Ποιος? Εδώ στην Ανατολή η εμπροστοφυλακή, η Ορθοδοξία μας. Σήμερα ακούμε στην Εκκλησία αιωνία η μνήμη των πατέρων όλων εκείνων που μας παρέδωσαν την Ορθοδοξία και έφτασε μέχρι τα χρόνια μας. 2 εκατομμύρια σφάχτηκαν σαν αρνιά από τον αντίστοιχο Αντίχριστο Κεμάλ στη Μικρά Ασία. Και εμείς φρουρούσαμε γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη.
Όταν περνάω και το βλέπω, ραγίζει η καρδιά μου να βλέπω Έλληνες φαντάρους να φυλάνε το μνήμα του θηρίου αυτού της αποκαλύψεως. Και όταν ακούω τα λόγια ενός αρχιεπισκόπου Αμερικής ότι εγώ είμαι Τούρκος, τι να πω. Ξέρω ότι πάνω από τα έθνη είναι η Ορθοδοξία, αλλά θα είμαστε άδικοι αν πέσουμε να προσκυνήσουμε τον Τούρκο. Όχι, θα αγαπήσουμε και τον Δήμιό μας, αλλά δεν θα τον κάνουμε αφέντη. Θέλετε να δείτε τι είναι η Ορθοδοξία? Σε ένα χωριό των Γρεβενών, ένας ευκατάστατος Ιεχωβίτης παντρεύτηκε ένα σεμνό κορίτσι βοσκού. Θυμάμαι που ο Μητροπολίτης την κάλεσε και την επίνεσε. Την επένεσε. Διότι τι έγινε, την πρώτη βραδιά του γάμου πήγε εκείνη να ανάψει το καντήλι στο εικονοστάσι της καλύβας. Και σηκώνεται αυτός. Τότε φανερώθηκε. Σου λέει τώρα την έχω στο χέρι. Αρπάζει τις εικόνες και τις καίει. Αν ήταν καμιά από το κορονάκι, θα τον ανεχόταν. Αυτή η αγράμματη, μόλις το είδε αυτό, του λέει «Φύγε, διάβολε!» και τον έδιωξε. «Πιξράξ! Ευλογημένη να είμαι!» Το 1822 έφτασε στη Χίο η αρμάδα, τα πλοία των Τούρκων. Έπιασαν 30.000 γυναικόπαιδα, όπως ιστορεί ο Γάλλος Πουκεβίλ. Τα πήγαν στην παραλία, έβαλαν χάμο στην αμμουδιά ένα σταυρό, τον πάτησαν και τους λένε «Όποιος από εσάς θα πατήσει το σταυρό θα ζήσει, όποιος δεν τον πατήσει δεν θα ζήσει. Σας δίνω προθεσμία, δεν κουνήθηκε ούτε ένας, ούτε παιδί, ούτε νέος, κανείς. Σαν αρνιά τους έσφαξαν και κοκκίνησε η θάλασσα. Αυτή είναι η πίστη μας και αυτοί οι ήρωες που την κρατάνε. Ο Ορθοδοξία, ο Πατροπαράδοτος Σέβας, εν εσύ εγεννήθημεν, εσύ ζώμεν και εσύ κοιμηθησόμεθα. Ιωσήφ Βριένιος, έκτον, ευπία. Σας έδειξα με μερικές λέξεις, με λίγες λέξεις, τι είναι Ορθοδοξία. Και τώρα ας φύγουμε από το ύψος αυτό και να πέσουμε πού? Στην αφεντιά μου και στην αφεντιά σας. Και να κάνουμε ένα ερώτημα. Εμείς είμαστε παιδιά της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε επ' αυτού. Θα θίξω ένα μόνο σημείο. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ενώ υπερτερούμε σε αυτά που εκθέσαμε, σε ένα σπουδαίο τομέα υστερούμε. Μας νικούν εκεί οι άλλοι, οι Προτεστάντες και οι Παπικοί. Ενώ έχουμε ένα μεγάλο, άφθαστο, θεωρητικό μεγαλείο, υστερούμε στα έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Στην Αθήνα πέθανε ένα φτωχαδάκι. Πήγαν να κανονίσουν τα της κηδείας. Τους λένε τόσο για τον παπά, τόσο για τον διάκο, τόσο για τον πολυέλαιο, τόσο για το ένα, τόσο για το άλλο. Μα δεν έχουμε, τι θα γίνει? Α, δεν ξέρω, ήταν ένας παπάς φιλάργυρος. Το μαθαίνει ο αιρετικός παπικός και πάει στο σπίτι αμέσως. Τι συμβαίνει, λέει, δεν έχουμε να τον θάψουμε. Γι' αυτό στεναχωριέστε. Τον θάβω εγώ δωρεάν. Τον πήρε, τον έθαψε και το βράδυ τους γέμισε το σπίτι ρούχα και τρόφιμα. Θα μου πείτε, και πρέπει για αυτά να αφήσουν την Ορθοδοξία? Όχι, όχι, αλλά μια εκκλησία που είναι μάνα πρέπει να κοιτάξει τα παιδιά της και στον τομέα της φιλανθρωπίας, όσο τουλάχιστον η αιρετική. Υστερούμε, αδέλφια μου, στη φιλανθρωπία. Υστερούμε. Θα δει κανείς στην Ελλάδα ότι το ένα μέρος, από το ένα μέρος, πολυτέλεια. Και από το άλλο, δυστυχία. Κάπου στις υπόρειες της Πίνδου θα δει και κάτι σπιτάκια θαύμα. Το είδα και εγώ και ρώτησα, αυτά ποιος τα έκτισε, το κράτος ή κάποιος εφοπλιστής?
παίχτησαν, μου είπαν, όχι Έλληνες, αλλά Ελβετοί πάστορες, δηλαδή παπάδες. Έμαθαν ότι εδώ υποφέρει κόσμος, όρισαν σε 15 καντόνια διαμερίσματα να νηστέψουν μια μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και με όσα θα ξόδευαν για το φαΐ, μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό με το οποίο χτίστηκαν τα σπιτάκια. Αυτοί είναι Προτεστάντες. Νηστείες δεν έχουνε. Στο ζήτημα αυτό όμως εφήρμοσαν την Ορθοδοξία. Έκαναν αυτό που είπε ο Μέγας Βασίλειος. Νηστεύσομεν αδελφοί ή να ελεήσομεν. Νηστεύσομεν αδελφοί ή να ελεήσομεν. Είναι λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Για φανταστείτε να νηστεύσουμε όλη μια μέρα. Τι μπορούσαμε να κάνουμε με όσα ξοδεύονται τις απόκριες στα καρναβάλια. Γι' αυτό σας λέω ότι ενώ είμαστε Ορθόδοξοι, υστερούμε στα έργα αγάπης και φιλανθρωπίας και μας νικούν στον τομέα αυτό και οι Φράγκοι και οι Προτεστάντες. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τελειώσω και να σας πω το δράμα της Ορθοδοξίας. Και συνεχίζω. Η Αποκάλυψη λέει, αγαπητή μου, ότι φάνηκε να πετάει ένα πουλί, ένας αετός Μέγας. Αλλά ο αετός, όπως και κάθε πουλί για να πετάξει, χρειάζεται δύο φτερούγες. Με μία δεν πετάει, άμα πνιγωθεί από σκάγια στη μία φτερούγα, ο αετός βασανίζεται και χτυπιέται κάτω στη γη. Και η Ορθοδοξία μας έχει δύο φτερούγες, πίστη και έργα. Η μία φτερούγα κρατιέται αλόβητη, είναι η πίστη, η αμόμητος. Η άλλη φτερούγα όμως δέχτηκε σκάγια, είναι πληγωμένη και ο αετός βασανίζεται. Αυτή η φτερούγα είμαστε εμείς που υστερούμε στα έργα. Εάν αδελφοί μου δώσουμε στην εκκλησιά μας και έργα καλά, τότε ο αετός θα γίνει μεγαλοπτέρυγος. Θα πετάξει στα ύψη και τότε, τότε, πολλά θα γίνουν. Τα παιδιά και τα εγγόνια σας πολλά θα δουν. Ένα σας λέω και το πιστεύω ακραδάντως. Όταν η Ορθοδοξία αποκτήσει και την άλλη φτερούγα της φιλανθρωπίας και των καλών έργων, τότε θα μεσουρανίσει και τότε θα δείτε. Δεν θα νικήσει ούτε ο Πάπας, ούτε οι Προτεστάντες. Θα νικήσει η Ορθοδοξία. Θα γίνει άστρο φωτεινό. Και τότε θα έρθουν τα παιδιά της, εκκρισμών και ΕΟΑΣ, εξ Αμερικής και Αυστραλίας, εκ Βορρά και Νότου. Και όλα μαζί, σαν μια κιθάρα θα ψάλουν. Η μύδε Χριστόν εις τους αιώνας. Επίσκοπος Αυγουστίνος.